Τις προηγούμενες παρουσιάσεις τις έκανα μόνος μου. Δεν ερχόταν κόσμος δηλαδή, αλλά σήμερα είχα τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να είναι ο Γιώργος Μαργαρίτης να μιλήσει για το βιβλίο. Ήταν ο επιβλέποντας στη διδακτορική μου διατριβή, οπότε ήταν ο βασικός, ήταν ο υπόπτης, ο βασικός συνομιλητής του έργου και παρακολούθησε και όλη την πορεία και της έρευνας και της συγγραφής, οπότε είναι μεγάλη χαρά που του άρεσε και που μοιράστηκε αυτές τις σκέψεις μαζί μας σήμερα. Επίσης, να πω τώρα ότι είναι για τρία πράγματα θέλω να πω. Ότι με έναν τρόπο είναι και ο ρόλος του βιβλίου, με την έννοια ότι έχει την ιδέα για τον τίτλο. Το κόκκινο και το γκρίζο, βέβαια, ίσως να δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες, παραπέμπει σε ένα αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας του Σταντάρ, το κόκκινο και το μαύρο. Αλλά. Ναι, οκ, ναι. Αλλά αποτυπώνει το ερμηνευτικό σχήμα αυτό που είπε και ο δάσκαλος στην αρχή. Και οι ευχαριστήσεις έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό, στο ότι και οι οικίες, ας πούμε, αλλά και το πρότυπο, το παράδειγμα, είναι ότι την ιστορία δεν την παραθέτουμε απλώς. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε τις συνδέσεις, να δώσουμε, να φτάσουμε στην ερμηνεία. Αυτός ήταν ένας αναλογικός που είχα στη διατριβή. Και το άλλο, ότι δεν μας αρκεί, ας πούμε, να βρούμε ένα θησαυρό. Να ανακαλύψουμε ένα αρχείο και να το παραθέσουμε. Δεν μας λέει αυτό μόνο. Να σας πω ότι το αρχείο που κυρίως βασιστική έρευνα, το αρχείο του πλημμυλωτικού, δεν μοιάζει και πολύ με θησαυρό. Δηλαδή, είναι ένα αρχείο που έχει τα ψηλά της ιστορίας. Είναι δικαστικές αποφάσεις, πάρα πολλές, χιλιάδες. Θα τις πετούσε κανείς εύκολα στα σκουπίδια και κάποιες έχουν πεταχτεί. Οπότε θέλω να πω δεν είμαι αυτήν την έννοια θησαυρός. Θα μπορούσε όμως να μην είναι, επειδή ακριβώς αυτό το υλικό είναι ενδιαφέρον, είναι συναρπαστικό τελικά. Έχει πολλές παραδοξότητες, πολλά αστεία. Θα μπορούσε να μείνει στην παράθεση κάποιων περιστατικών. Δηλαδή να είναι ένα κολλάζ από περιστατικά, από στιγμιότυπα. Και νομίζω ότι. Δεν είναι αυτό, δηλαδή πετύχαμε τη σύνθεση και η σύνθεση επιτεύχθηκε ακριβώς με αυτό που ανέφερε και ο καθηγητής μας από τη σύνθεση του ατομικού με το συλλογικό. Δηλαδή από τις ατομικές περιπτώσεις στις κοινωνικές σχέσεις. Ίσως να είναι λίγο κουραστικό όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο αυτή η επανάληψη των ιδιωτήτων, ας πούμε, των ανθρώπων που βρίσκεται μέσα. Αυτός ήταν τόσο χρονών η καταγωγή από εκεί, το επάγγελμά του κτλ. Αλλά αυτή είναι ακριβώς την υπόμνηση φροντίζει να θυμίσει αυτή η αναφορά. Το δεύτερο κομμάτι που οφείλω έτσι να πω σε σχέση με τις ευχαριστίες είναι ο τρόπος. Ο τρόπος της αφήγησης, όχι το στυλ ακριβώς, δηλαδή, αλλά είναι αυτή επίσης η οδηγία ότι γράφουμε, το να γράψουμε παράξενα, περίεργα, δύσκολα, μπερδεμένα, δεν μας κάνει περισσότερο επιστήμονες, ας πούμε. Αυτό νομίζω ότι όντως υπήρχε ως φροντίδα και όχι μόνο τώρα στην εκδοχή του βιβλίου, αλλά και στην διδακτορική διατριβή. Δεν είχε αλλάξει πολύ, δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι η διατριβή από το βιβλίο. Έχει ενδεχομένως ελαφρύνει σε σχέση με τα πολλά περιστατικά, τις πολλές υποσημειώσεις, τις παραγωγές, τα παραδείγματα και τη μεθοδολογία. Εντάξει, μεθοδολογία τη συζητάμε. Και να πω, αυτόν τον καιρό, ας πούμε, γράφω ένα άρθρο, paper, που λέμε για την μεθοδολογία, ενδεχομένως να εκδοθεί, μάλλον θα εκδοθεί τέλος πάντων σε ένα συμπληκτικό τόμο. Αλλά είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, γράφουμε, θα παρνούμε πολύ κόπο, έρευνα, τη σκέψη μας για να βγάλουμε άρθρα, να τα δώσουμε σε επιστημονικά περιοδικά, να εκδοθούν και τελικά. Εντάξει, ασφαλώς υπάρχει και αυτή η συζήτηση στην Ακαδημία, εδώ δες το αλλιώς. Οι συζητήσεις και αυτά, και αυτή η συνομιλία με τη βιβλιογραφία, εν πάση περιπτώσει χρήσιμη οπωσδήποτε. Αλλά τελικά μπορεί ένα άρθρο, γιατί τώρα έκανα αυτή τη δουλειά, μας ζήτησα να δούμε τις ετεροαναφορές μας και είχα μια επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια σε ένα διεθνές περιοδικό σημαντικό. Και πατάω για ετεροαναφορές, δεν είχε πολλές, ήταν μονοψήφιος ο αριθμός. Θέλω να σου πω ότι είναι από αυτά πύρη περιοδικά, με κριτές σοβαρούς που δύσκολο να τα καταφέρεις, ας πούμε. Ωστόσο, το διαβάζουν ελάχιστοι άνθρωποι. Και το βιβλίο έχει αυτή την αξία και δίνει αυτή τη δυνατότητα
να αναπτυχθεί ας πούμε αυτή η σκέψη, ας πούμε του, η ιστορική σκέψη, η έρευνα, να δοθεί στο ευρύτερο κοινό. Και με αυτήν την ευχαριστώ και από εδώ τη σύγχρονη εποχή, γιατί μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα και στο να κάνω ένα βιβλίο 550 σελίδων, που δεν είναι εύκολο ούτε απλό, είναι τα πράγματα όπως τα περιέγραψε ο Γιώργος Μαργαρίτης σε σχέση με τα εκδοτικά. Είναι πάντως ένα βιβλίο, μια έρευνα που έγινε, αφορούσε τους πολλούς και προφανώς είχε στόχο να φτάσει στους πολλούς και νομίζω ότι το κάνει. Να πω ένα τελευταίο τώρα μόνο, ότι αυτή η έρευνα, όπως και άλλες πολλών συναδέλφων μου, δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει αν δεν υπήρχε δημόσιο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, δεν θα υπήρχε δυνατότητα, όπως σας το πω, να πληρώσουμε με τα πτυχιακά διδακτορικά. Τώρα, μπορεί να φανούν πρώτα χρόνια, το 1997, Μιχάλικα, είμαστε στο πανεπιστήμιο. Τώρα με τα δοκτωρικό ερευνητής, εγώ όλος τώρα πηθήτα, εντάξει. Δεν έχω πληρώσει σεν. Με έναν τρόπο, δηλαδή, όλο αυτό που γίνεται και για τη δικιά μου γενιά, προφανώς και για τις προηγουμένες, αλλά και για τη δικιά μου γενιά, το ότι είχαμε την ευκαιρία, δεν σημαίνει πολύ σπουδές μας, δεν σημαίνει πολλά στην κοινωνική μας κινητικότητα, αλλά στην δυνατότητα να μορφωθούμε, να διαβάσουμε, να, πώς το λένε, να γίνουμε επιστήμονες, σήμαινε. Και είναι πολύ σε σχέση με αυτές τις εξελίξεις, σε πάση περιπτώσει, είμαστε πολύ κοιμωμένοι και βλέπουμε να αναπτύσσεται αυτό μια αγορά, σε πάση περιπτώσει, γύρω από το πανεπιστήμιο και να εκφυλίζονται και οι σπουδές. Όταν είχα ξεκινήσει να κάνω το μεταπτυχιακό μου το 2003, τότε έμπαινε η κουβέντα για τις πληρωμές στα μεταπτυχιακά και τα λοιπά, ας πούμε, τα διδάκτυρα. Και τώρα παλεύουμε, με πάση περιπτώσει, να κρατήσουμε κανένα μεταπτυχιακό χωρίς διδάκτυρα. Στα αλήθεια. Εντάξει, θα ανοίξω την κουβέντα και γι' αυτό. Ξέρω ότι κάποιοι έχετε διαβάσει το βιβλίο και ενδεχομένως θα έχετε ερωτήματα και άλλα θα επίσης έχουν προκληθεί και από την εισήγηση του Γιώργου Μαργαρίτη. Ήταν μεγάλη μου χαρά, είναι μεγάλη χαρά για μένα στη σημερινή παρουσίαση και όπως το είχα προβλέψει, ο δάσκαλος το είπε καλύτερα από αυτά που γράφω. Δηλαδή, το πάρε το βιβλίο και λέτε, δεν τόσο καλό. Ευχαριστώ πολύ.